ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το συγκλονιστικό βίντεο που είναι πολύ μικρό αλλά είναι συγκλονιστικό. Πώς μαζεύονται εκεί τα υλικά των ανεμογεννητριών για να πάνε στον προορισμό τους. Για δώστε το. Αν γίνονταν, Νίκο, αυτά που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης το 2007, δεν θα έμπαινε τίποτα, ναι, για τις ανεμογεννήτριες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό θα ρωτούσα. Εσείς που ζείτε στην Αθήνα, έχετε δει να γίνεται τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα δεν έχει γίνει. Άρα, μια ακόμη φορά λέει ψέματα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες, αυτά τα κομμάτια από ανεμογεννήτριες, τα οποία φεύγουν από το λιμάνι Θεσσαλονίκης και πηγαίνουν κυρίως προς την Κοζάνη, προς τη Δυτική Μακεδονία, θα σας πω ότι ήδη υπάρχει μια απόφαση για να υπάρξει αιωλικό πάρκο στην περιοχή της Κοζάνης, στις θέσεις Κορυφή Γαβρά, Δεκρεβενίκος, Προφήτης Ηλίας, Ανάληψης, Πύργος και Προσήλιο. Είναι στους δήμους Βοΐου και Ορδέας. Είναι καινούργιες 6 ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα τοποθετηθούν της εταιρείας Nordex. Λέω και την εταιρεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ρεπορτάζ κάναμε. Με ύψος 91 μέτρα και διάμετρο πτερωτής 116,8 μέτρα. Αυτά όλα λοιπόν, που είναι πιο ψηλά από το Λευκό Πύργο εννοείται, αυτά φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρονται στην Κοζάνη. Και τρώμε και δέντρα στο δρόμο για να μπορέσει να γυρίσει το φορτηγό το οποίο τα φορτώνει, γιατί στην απόφαση του 2024 αναφέρεται ότι εφόσον απαιτείται, όπου απαιτείται, θα γίνεται διάνοιξη νέας οδού. Αυτό αναφέρει η απόφαση του Υπουργού και το ΦΕΚ, ότι θα γίνεται διάνοιξη νέας οδού. Και εγώ ρωτάω τώρα, έχει πει ποτέ κανείς στον κόσμο τι προσφέρουν οι ανεμογεννήτριες στην κάθε περιοχή? Γνωρίζει ο κόσμος της Κοζάνης, της Ρόδου που θα πάει, που δεν θα επιτρέψουν και μπράβο τους, ή όπου μπήκαν οι ανεμογεννήτριες, τι προσφέρουν οι ανεμογεννήτριες στην περιοχή και τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργήσουν στην περιοχή αντιστοίχως? Γιατί πληρώνουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών το ίδιο ακριβό ρεύμα, εάν προσφέρουν το χώρο για τις ανεμογεννήτριες σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα?